Αν θα ακούσει κάποιος τη λέξη απειρόκαλος, το έχω δει γραμμένος και λένε απειροκάλος και δεν προσέχουν ότι ο απειρόκαλος γράφεται με ένα λάμδα, άρα δεν έχει σχέση με το κάλος. Τι συμβαίνει τώρα με το άπειρο. Υπάρχουν δύο επίθετα άπειρο. Το ένα είναι άπειρα που δεν έχει πείρα, άπειρο, και μία άλλη που λέει α και πειραρ, μερό στο τέλο, που σημαίνει ότι δεν έχει τέλο. Όταν λέμε με άπειρη αγάπη, σημαίνει που δεν έχει τέλος η αγάπη ε, Το απιρόγαμος σημαίνει έχει απειρία γάμου και η Παρθένος Μαρία ε, σε πολλούς ύμνους λέγεται απειρόγαμος. Το απειράριθμος μετά είναι κάτι άλλο, εμφαντική ε, ανάλυση αριθμητικών στοιχείων.